λέμε ότι οι προπονητές βλέπουν την πρώτη παρτίδα στη Κακέρα και ξεκινάνε κάποιες προσαρμογές, θεωρώντας ότι θα τις βοηθήσουν για να είναι πιο έτοιμη ομάδα τους. Χωρίς να μας πεις βέβαια λεπτομέρειες, ποια είναι τα 2-3 βασικά πράγματα που θα ήθελες να δεις διαφορετικά αύριο το βράδυ? Ακριβώς έτσι είναι, αλλά φυσικά γίνεται από τις δύο πλευρές αυτό. Και οι αντίπαλοι μας ήταν το ίδιο. Σε γενικές γραμμές το χθεσινό παιχνίδι δεν είχε να μας εκπλήξει σε κάτι. Η εικόνα που είχαν οι παίκτες μας ήταν για το τι θα αντιμετωπίσουν, ακριβώς αυτό που είδαμε στο παιχνίδι. Μια ομάδα που ήταν σίγουρα με τεράστιο κίνητρο και λόγω της φετινής φιλοδοξίας αλλά και λόγω του κίνητρου που είχαν από πέρσι. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συγκεκριμένη ομάδα, ξέρετε, μεγάλη ενέργεια, μάχες για κάθε φάση, βάζαν τα χέρια τους παντού και φλόπινγκ φυσικά, όπως ξέρετε. Αλλά πάση περιπτώσει μια πολύ ικανή ομάδα και εμείς λέγαμε ότι η άμυνα μας ξεκινήσει την επίθεσή μας. Το γεγονός ότι είχαμε 15 λάθη, εκ των οποίων τα 11 ήταν εκλεψίματα, δώσαν 11 πόντους στον εθνιασμό, γι' αυτό επίθεση στην αρχή στη Ρεάλ. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα για μας. Κάναμε πολλές πάσεις με ρίσκο. Και από εκεί πέρα είχαμε άλλους 12 πόντους από τρίποντα από μακρινή απόσταση που δεν βάλαμε το χέρι μας στην μπάλα. Τα οποία τα περιμέναμε γιατί είχαμε πει ότι μπορεί να γίνουν τέτοια σουτ και απλώς πρέπει να τους οδηγήσουμε σε τρίμπλα. Και δεν το κάναμε. Γενικά η άποψή μου είναι ότι δείξαμε σχετικά ανέτοιμοι για ένα παιχνίδι play-off με τέτοια σημασία και τέτοια ιδιαιτερότητα. Και καταρχήν πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά για αυτό μας. Πρέπει να είναι όλοι οι παίκτες και αποφασιστικοί και στην άμυνα και στην επίθεση. Να κάνουμε τα φάουλ που μας αναλογούν, και όχι να παίρνουν φάουλ που δεν τα κάνουν οι άλλοι. Και να βάλουμε στην εξίσωση περισσότερους παίκτες με καλή απόδοση, γιατί σίγουρα για να κερδίσει εδώ που δεν έχει κερδίσει κανείς φέτος, απαιτείται κάτι παραπάνω από αυτό που δείξαμε εμείς χθες. Είχες πει στο αεροδρόμιο ότι από αυτά που πιστεύει η Ρεάλ για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να κόψει το τραζίσιο θα εξαρτηθεί από τις επιθετικές επιλογές της ομάδας και δεν θες, μάλλον θες γρήγορη επίθεση ή στο τέλος του χρόνου. Στην πρώτη περίοδο που έκανε 6 κλεψίματα η Ρεάλ και εκεί δημιουργήθηκε ας πούμε το διαφορά και το τέμπο. Νομίζω ότι έγινε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έχει ζητήσει στο αεροδρόμιο. Ξεκάθαρα. Μπορεί να βελτιωθεί. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπορεί. Το ξεκίνημα μας ήταν πάρα πολύ κακό και είχε σχέση με αυτό. Είχε σχέση ότι είναι μια ομάδα που γενικά έτσι όπως παίζει με ταχύτητά της σε σοκάρει λίγο, ιδίως στους παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει εναντίον τους. Η ταχύτητά τους δεν είναι μόνο στο πώς τρέχουν στο transition, αλλά και στο πώς επιτίθενται στο 5-2-5. Αν θυμηθείτε το πρώτο καλάθι που βάλανε με το Γιούλ σε drive. Ο Γιούλ έφτανε στο drive και οι δύο παίκτες στην άλλη της πλευράς μας κοιτάγανε αλλού. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι. Κάναμε ένα καλό meeting τώρα στο ξενοδοχείο. Θα κάνουμε μια προπόνηση η οποία θα μας βοηθήσει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δεν μπορούμε να υπολογίζουμε το Στράτο αύριο γιατί είχε 38 πυρετό. Είχε πυρετό και χθες και ίσως ήταν λάθος μου που τον χρησιμοποίησα. Ελπίζοντας στην εμπειρία του και στην κλάση του φυσικά. Αλλά έχοντας γυρίσει ένα μήνα από έξω από θλάση και με πυρετό χθες, δεν μπορούσα να ακολουθήσει αυτό το ρυθμό. Και μας πόνεσε. Όχι φυσικά μόνο η δική του παρουσία έτσι, αλλά ήταν δικό μου λάθος γιατί το παιδί ήταν άρρωστο. Και μάλλον κατά 95% δεν θα μας βοηθήσει και αύριο. Ότσι, η Ρεάλ έδειξε και τροφτά σημεία ενώ στο σημείο που αντιδράσατε και έδειξε ότι ξύπνησαν λίγο ίσως και μνήμες αν περισσότερο λίγο η αντίδρασή τους. Ήταν λίγο πιο σπασμωδική. Μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Ολυμπιακός περισσότερα τέτοια διαστήματα δικά του καλά, δηλαδή ώστε να την προβληματίσει, να τις βάλει δύσκολα. Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι το τροτό σημείο της Ρεάλ είχε σχέση και με τη δική μας αντίδραση. Γιατί σε εκείνο το χρονικό σημείο εμείς παίξαμε για να είμαστε καλύτεροι στην άμυνα. Δεν δώσαμε lay-up που δύναμη συνέχεια. Και από εκεί πέρα στην επίθεση ή εκτελέσαμε γρήγορα στο transition όπως είχαμε πει ή είχαμε μεγάλη υπομονή κυκλοφορώντας την μπάλα. Μας βοήθησε και πολύ και ο Πρίντιζης που μπήκε εκεί μέσα τώρα ούτε στο low post. Γιατί γενικά είναι μια ομάδα που έχει αδυναμίες στην άμυνα στο low post. Εμείς δεν έχουμε πολλούς παίκτες να το καταφέρουν αυτό. Απλώς η γνώμη μου ότι πηγαίνοντας στο ημίχρονο 48-41 ήταν κάτι που αδείξε πολύ την προσπάθεια που κάναμε πριν. Είχαμε βιαστική επιλογή με τον Σλούκα στην τελευταία μας επίθεση. Κακή άμυνα στο τέλος σε συνεργασία αλλά και βασικά από τον Σίμονς. Και μπήκαμε με ένα σκορ 48-41 που αδείξε το comeback που κάναμε. Γενικά πάντως είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος 40 λεπτά. Πρέπει να έχεις επιμονή και πνευματική συγκέντρωση. Ακόμα και αν οι άλλοι κάνουν ένα μικρό comeback, ένα μικρό όπως το λένε
ξέσπασμα στο σκορ, να μην πανικοβληθείς, γιατί όσο εύκολα, ξέρετε, παίρνουν διαφορές με τον τρόπο που παίζουν, μπορεί να τις χάσουν κιόλας. Και νιώθω ότι αν ξεπεράσεις την τρομερή πίεση που ασκούν στην μπάλα, βάζοντας τα χέρια τους παντού, σε κάθε hand-off, σε κάθε σκηνή στην μπάλα κλπ. Αν ξεπεράσεις αυτό το στάδιο και κυκλοφορήσεις την μπάλα, μπορεί να, η άμυνά τους έχει σίγουρα τρωτά σημεία στα οποία μπορούμε να επιτεθούμε εμείς και να βγάλουμε ανοιχτές φάσεις. Ακούστε τώρα ότι υπάρχει και πρόβλημα ποσοτικό, ότι πρέπει να μπουν όλο και περισσότεροι παίκτες στην εξίσωση του αγώνα επιθετικά. Αναμφισβήτητα, γιατί και όπως είπατε χθες, θέλαμε περισσότερους παίκτες σε καλή μέρα. Επαναλαμβάνω ότι είναι λίγο δύσκολο αυτό το γήπεδο, αυτή η ατμόσφαιρα και αυτή η ομάδα με τον τρόπο που παίζει. Καταρχήν έχουν στο 1, 2, 3, 4 παίκτες που είναι shooter, drivers και δημιουργοί. Και μιλάω για Σέρχιο, Ρούντι, Γιούλ και Μύρωτης. Δηλαδή στο 1, 2, 3, 4 είναι παίκτες που απειλούν και απ' έξω, είναι καλοί στο drive και είναι καλοί στο να δημιουργήσουν, να παίξουν για τους άλλους. Οπότε αυτό απαιτεί πρώτα απ' όλα από τέσσερις παίκτες που δεν έχουν συνηθίσει, ας πούμε, να μαρκάρουν όλα. Όχι μόνο να μαρκάρουν το shoot, να μαρκάρουν και το drive, να βάζουν τα χέρια τους και στη δημιουργία. Αυτό είναι η δυσκολία της Real, σε αυτό έγκυται βασικά. Κάτι τελευταίο coach, φαίνεται και μακάρι να κρυσιστούμε. Μακάρι ότι η σειρά θα πάει σε αρκετή ένταση, σε αρκετά night games και ίσως και σε αρκετό τραστόκινγκ. Αυτό βολεύει καθόλου. Okay. Είναι ένα απόφυγμα για εσάς. Σίγουρα δεν βολεύει εμάς, γιατί εχθές χαλάσαμε το μυαλό μας με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι εσείς που το είδατε από τηλεόραση, εσείς που το είδατε από κοντά, αλλά και όσοι το είδατε από τηλεόραση, είπατε ότι για να το χειριστείς και να μην εκνευριστείς από κάποιες συμπεριφορές, πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος. Κάποιοι παίκτες που δεν έχουν την εμπειρία για κάτι τέτοιο αποπροσανατολίστηκαν. Αυτό που είπαμε σήμερα, δείξαμε και ένα topic που λέμε, μια ενότητα με τέτοιες φάσεις, και ότι πώς βρουν κάποιοι παίκτες, και ότι αυτό δεν μπορεί να σου παλά το μυαλό, να σε εκνευρίζει. Πρέπει να μείνει συγκεντρωμένος και να μην ασχολείσαι με το τι κάνουν αυτοί. Νομίζω ότι γενικά οι διαιτητές δεν παρασύρθηκαν από τα πολλά αθλόπινα που κάναμε, γιατί θυμάμαι ότι ο Ρέγκης πρέπει να έχει πει τουλάχιστον 30 φορές κάτω στο γήπεδο. Αλλά έτσι είναι το παιχνίδι. Παραλαμβάνω, είναι άξιοι εκτίμηση η Ρεάλ και σεβασμού. Μάχονται με όλους τους τρόπους που μπορούν και μπράβο τους. Εμείς θα πρέπει να δείξουμε πιο έτοιμοι για όλα αυτά. Εντάξει. Χάσατε Κώστα την πρώτη παρτίδα. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο δύσκολα από άλλες φορές, με την έννοια ότι παίζετε μια ομάδα εκπληκτική φέτος, δεν έχει χάσει κανένα μάτσο εδώ. Ούτε φάνηκε από την εικόνα του Μπιλίκου ότι είναι εύκολο να το ματσάρετε στο τέλος. Τι μπορεί να βγάλει ο Ολυμπιακός από την πλευρά του τύφου? Σίγουρα έβγαλε χρήσιμα συμπεράσματα. Δεν ήταν η καλύτερη εικόνα που μπορούσαμε να δείξουμε σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα του Ευρώπη αυτή τη στιγμή και θα μπορεί όχι μόνο για το να πάει στον αδελφό να κατακτήσει και όλο τον τίτλο. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι δύο φορές πρωτοί της Ευρώπης και θα εξαντλήσει όλες τις πιθανότητες. Αυτές γεννημένες από αύριο. Κώστα, εσείς που έχετε οι χειριστές, ουσιαστικά οι οργανωτές, θα έχετε και τη μεγαλύτερη πίεση. Γιατί και σας ας πούμε πολύ μεγάλη πίεση, θα πρέπει να έχετε διπλό ρόλο και να βοηθήσετε στο εκτελεστικό και στο οργανωτικό. Πιστεύεις ότι θα είστε πιο έτοιμοι συνολικά για να ανταποκριθείτε σε αυτόν τον ρόλο? Εντάξει, είδαμε τις αδυναμίες μας στο παιχνίδι. Θα αλλάξουμε τα πράγματα τακτική. Να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να μην χάσουμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού τον έλεγχο του ρυθμού. Είναι πολύ σημαντικό και από εκεί πέρα να περιορίσουμε τη Real να παίξει κάτω από τους 80 πόντους. Είναι πολύ σημαντικό. Κώστα, η Real έχει το καλύτερο παιχνίδι στην Ευρώπη. Πέρσι την κερδίσατε αυτή την περιφέρεια, αλλά με τον Νέι Σχολό νομίζω ότι έδινε πολύ μεγάλη ποιότητα και σε βοήθησα και εσάς. Είστε τρεις ουσιαστικά από τους τρεις, ο Βαγγέλης και ο Βασίλης. Μάλλον βγήκε εκτός ο Ντρέιπερ. Πόσο δύσκολο για εσάς είναι να αντέξετε και να κάνετε διαφορά, γιατί πρέπει να βγάλετε τον μπάσκετ και τους κοντούς πλέον? Εντάξει, πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Όπως είπα, είναι φαβορή για όχι μόνο για να πέσει στον αφόρο, αλλά να κρατήσει και το κύκλο. Και πρέπει να ελέγξουμε 100% το ρυθμό, να μην αφαιθούμε καθόλου ούτε κάνοντα χατζά λάθη ούτε κάποιε επιλογέ. Και από εκεί πέρα να παίξουμε δυνατά σε κάθε φάση. Πολύ σημαντικό. Οι Ισπανοί γενικά είναι μάστορες αυτό χρόνια στο floating που λέμε, στο να δημιουργούν έτσι την αίσθηση ότι αυτό πιστεύει ότι ίσω παρασυρθήκατε λίγο χθε και σα έβγαλε λίγο σε κάποια σημεία από το ρυθμό? Ναι, σίγουρα ίσω σε κάποια σημεία μπορεί να παρασυρθήκαμε κιόλα. Είναι πολύ εριστικό τόσο με το floating όλο το παιχνίδι. Βλέπουμε το Ρέγκες από την πρώτη φορά να πέφτει σαν παιδάκι κάτω, αλλά αυτή είναι η ομάδα, αυτή πρέπει να δημιουργήσουμε και πρέπει να είμαστε ακόμη πιο δυνατοί.